Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, το οποίο λειτουργεί και ως update σε ένα παλιότερο βίντεο. Θυμάστε ένα βίντεο που κάναμε πριν κανένα χρόνο περίπου, το οποίο είχε τίτλο «Έγκυος το τέταρτο παιδί και ο άνδρας του σε χωρίζει. Μπορείς να τα καταφέρεις?» Θα βάλω το σύνδεσμο για να δείτε αυτό το παλιότερο βίντεο, να το θυμηθείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ήταν ένα βίντεο μιας γυναίκας, η οποία γύρω στα 30 βρέθηκε να είναι έγκυος το τέταρτο παιδί και ο άνδρας της, ο οποίος είναι γύρω στα 40, ήταν γύρω στα 40 πέρσι, να της λέει ότι πλέον δεν έχει κανένα συνέστημα για αυτήν και ότι θέλει να χωρίσουν, και της είχε πει μάλιστα ότι ήταν διαθέσιμος να παραμείνει στο γάμο μέχρι να γεννήσει, μέχρι και τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού και μετά να χωρίσουν. Και η φίλη μου είχε στείλει εκείνο το email, στο οποίο μου περιέγραφε τη δική της προσωπική ιστορία, που μεγάλωσε σε μια οικογένεια στην οποία οι γονείς ήταν απόντες και ήδη έπαιξε ρόλο γονιοποιημένου παιδιού που φρόντιζε τα νεότερα αδέρφια της, τα οποία όταν σταμάτησε να τα φροντίζει ενήλικα πλέον, αυτοί δεν ήθελαν να έχουν επαφές μαζί της, και η οποία μου περιέγραφε την κατάσταση, τη συνθήκη μέσα στο σπίτι της. Ένα χρόνο πριν μου στείλει το email, είχε αρχίσει να έχει κρίσεις πανικού και να ταλαιπωρείται από αυτά και να κάνει μάλιστα και θεραπεία. Είχε μια δύσκολη εγκυμοσύνη και εγώ τότε της είχα πει ότι από τη στιγμή που με τον άνδρα της πραγματικά δεν είχαν ζωντανή και υγιή σχέση και δεν υπήρχε αγάπη και από τις δύο πλευρές, σίγουρα δεν υπήρχε αγάπη από τη δική του πλευρά, γιατί περιέγραφε ότι ο ίδιος δεν τη στήριζε συναισθηματικά και πρακτικά στο σπίτι και στα όσα περνούσε και με τα θέματα της υγείας της κλπ. Την είχα συμβουλεύσει να μην διστάσει να χωρίσει και ότι έτσι όπως ήταν οι συνθήκες της ζωής της τότε, δεν είχε άλλη οδό. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, μου γράφει φίλη το εξής. Χαίρετε κυρία Θέκλα, εύχομαι να είστε καλά και πάνω απ' όλα υγιείς. Είμαι η κοπέλα που πριν κάποιους μήνες σας ξαναέστειλα ένα μήνυμα. Ήμουν έγκυος τότε και περίμενα το τέταρτο παιδάκι μου και ο άνδρας μου ήθελε να φύγει. Γέννησα το παιδάκι μου, τώρα πλέον είναι 9 μηνών, να ζήσει το παιδάκι, υγιές να είναι, καλότυχο, καλά. Ο άνδρας μου δεν έφυγε, ήταν εκεί όταν γέννησα πριν 9 μήνες και μετά έβλεπα πως πολλά πράγματα δεν μου αρέσουν και πως ίσως πρέπει να είμαι εγώ αυτή που πρέπει να βάλει τέλος, χωρίς να ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω. Μέσα μου όλα ήταν μπερδεμένα, από τη μια έλεγα να φύγει, από την άλλη δεν ήξερα αν πρέπει να έφευγε. Τελικά έμαθα, είδα ότι έχει σχέση με μια πελάτησά του, η οποία είναι 45 χρόνων και δεν είχε ποτέ οικογένεια, υποχρεώσεις κτλ. Όταν του ζήτησα να φύγει, δεν ήθελε, έλεγε συνεχώς ψέματα για να μείνει, αλλά κάθε βράδυ γύριζε στις 4 το πρωί, ώσπου μια μέρα του μάζεψα τα ρούχα και του είπα φεύγεις. Άρα υπήρχε λόγος που ο κύριος ήθελε να φύγει, που ο άνθρωπος αυτός ήθελε να φύγει, γιατί είχε δημιουργήσει μια νέα σχέση, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος και μάλιστα η γυναίκα του έγκυος το τέταρτο παιδί. Έφυγε. Δήθεν θα έμενε στο σπίτι που μέναμε πριν και ήταν δικό μας, αλλά τελικά έμεινε με αυτήν, η οποία είχε και το θράσος να μου στείλει μήνυμα και να με απειλήσει πως αν δεν το βουλώσω, επιλέξει, θα έρθει στο σπίτι μου και θα γίνει χαμός. Ουδέν σχόλιο. Έχουν περάσει 5 μήνες από τότε. Εγώ πριν πάρω την απόφαση είχα ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και αγωγή από το ψυχίατρο μου που με βοήθησε πολύ. Πλέον δεν παίρνω τίποτα γιατί είπα πως δεν θα ξαναπάρω τίποτα εξαιτίας άλλων ανθρώπων. Πριν ένιωθω ότι δεν θα τα καταφέρω και πως αυτός έχει φτιάξει τη ζωή του. Πλέον βλέπω πως εγώ ξέρω τι θέλω και αυτός όσο πάει βουλιάζει και τώρα άρχισαν οι φασαρίες και όλα τα σχετικά με εκείνη τη γυναίκα που μέχρι πριν με σύγκρινε μαζί της και ήταν η γη της επαγγελίας. Κάθε καινούρια σχέση μας φαίνεται ονειρική, μας φαίνεται πολύ σπουδαία και κυρίως αν έχουμε θέματα στο γάμο μας και έχουμε θέματα στην κυρίως σχέση μας που δεν έχουμε τα κότσια και το θάρρος να τα επιλύσουμε και βρίσκουμε τη διαφυγή δια του έρωτος, εννοείται ότι στην αρχή θα μας φαίνεται πολύ σπουδαία νέα σχέση. Χαίρομαι που σιγά σιγά τα καταφέρνω όσο δύσκολα και αν είναι με 4 παιδιά και χωρίς κανένα για βοήθεια. Μπράβο αγάπη μου. Αυτό που δεν μπορώ να καταφέρω και θέλω και τη δική σας γνώμη, άποψη, πολύτιμη συμβουλή, είναι πως ενώ είμαι καλά, όταν έρχεται να δει τα παιδιά και ξέρω ότι τους στέλνει μήνυμα, φεύγει τρέχοντας
Από τη μια τον λυπάμαι για την κατάντια του, γιατί είχε χάσει κάθε ίχνος σεβασμού από εμένα, και από την άλλη νευριάζω πάρα πολύ, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να μην μπορώ να το κρατήσω και να καταλήγει σε φασαρία, πράγμα που δεν θέλω να βλέπουν τα παιδιά μου. Τι μπορώ να κάνω, πώς θα το ξεπεράσω όλο αυτό, γιατί με ενοχλεί τόσο? Αν δεν είχαμε παιδιά μαζί, σίγουρα δεν θα είχαμε καμία επαφή. Τώρα όμως, θέλοντας και μη λόγω των παιδιών, αναγκάζομαι να τον βλέπω και όλο αυτό μου είναι πολύ δύσκολο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να είσαι αναγκασμένη να βλέπεις τον πρώην σου και να έχεις σε επαφή μαζί του, εφόσον και τα παιδιά είναι μικρά, τουλάχιστον το μικρό είναι μηνών, είναι βρέφος, και να έρχεται στην αντίληψή σου η συμπεριφορά του, η οποία δικαίως να σε θυμώνει, γιατί είναι άδικη προς τα παιδιά και προς εσένα και είναι φυσιολογικό να το βιώνεις έτσι. Δεν είναι ο πρώην άνδρας σου με τον οποίο χωρίσατε κάτω από ήρεμες συνθήκες, κοινή συνενέση και προχώρησε με τη ζωή του εκ των υστέρων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ εσύ ήσουν έγκυος στο τέταρτο παιδί, σε κορόιδευε ότι ήθελε να χωρίσει για άλλο λόγο, ενώ στην πραγματικότητα είχε δημιουργήσει μια άλλη σχέση και με μια γυναίκα που, όπως γράφεις εσύ, δεν σου μιλάει με σεβασμό ή δεν σου μιλούσε με σεβασμό, γιατί τώρα από ό,τι κατάλαβα δεν μιλάς μαζί της. Και κάτι ακόμη που δεν μπορώ να ξεπεράσω είναι πως δεν μπορώ ακόμη να λειτουργήσω σαν ελεύθερη γυναίκα, πως δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανένα. Σας ευχαριστώ, κυρία Θέκλα, και συγγνώμη για το μακροσκελές κείμενο. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και αν αυτό βοηθήσει και κάποια άλλη κοπέλα που είναι στην ίδια θέση με μένα και έχετε τη διάθεση να το κάνετε βίντεο. Ξέχασα να σας πω πως δεν θέλω να ξαναγυρίσει, ούτε τον θέλω στη ζωή μου, αλλά νιώθω ότι κάποιες φορές μέσα από τα παιδιά, δήθεν για να τα δει και τα λοιπά, χρησιμοποιεί το σπίτι σαν ξενοδοχείο. Για παράδειγμα, έρχομαι να περάσω την ώρα μου γιατί δεν έχω που να πάω. Με πρόφαση να δει τα παιδιά, και αυτό είναι που με νευριάζει. Γιατί νιώθω, με συγχωρείτε για την έκφραση, μαλάκας, πως είμαι μαλάκας όταν το κάνει αυτό. Της έστειλα τις φίλες πως θα κάνω το βίντεο. Λέει, ώρες σκέφτομαι ότι ναι, πραγματικά είναι να τον λυπάσαι, γιατί έβαλε τα χέρια του για να καταστραφεί μόνος του. Από την άλλη, προσπαθώ πολύ. Να, όπως σήμερα ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση και ενώ έχει 2 εβδομάδες δεν έχει δώσει διατροφή, επειδή δεν πληρώθηκε όπως λέει, και προσπαθώ να κρατάω ήρεμα τα πράγματα για τα παιδιά, ήρθε ένα mail πως χθες πήγε και αγόρασε ένα ακριβό εκτυπωτή για τη γυναίκα που είναι μαζί της. Και με κάποιο τρόπο το έμαθα αυτό το πράγμα. Πώς να μην νευριάσω τώρα όταν στερούνται τα δικά μου παιδιά ή δεν θέλει να τα πάρει γιατί φοβάται πως η κοπέλα του θα τον απατήσει και μου το λέει κιόλας, τι άλλο θα ζήσω? Δηλαδή σου λέει ότι δεν θέλει να πάρει τα παιδιά γιατί φοβάται όταν πάρει τα παιδιά η γυναίκα του θα τον απατήσει. Οποία ανοριμότης εκ μέρους του πρώην σύζυγου σου. Προσπαθώ τόσο πολύ κάθε μέρα και με μένα και με τα παιδιά να μην έχουν κακή σχέση με τον μπαμπά τους, γιατί μεγάλωσα χωρίς γονείς και δεν θα ήθελα το ίδιο για τα παιδιά. Δεν φταίνε σε κάτι αυτά, αλλά συνεχώς τα κάνει να μην πω. Άντε και μένα, αυτά δεν τα σκέφτεται καν. Που μου έστελνε η κοπέλα του μήνυμα ότι είμαι για ψυχίατρο με την κακή έννοια και πως αυτή είναι ισορροπημένη και ότι ο γάμος μου ήταν στη φαντασία και πολλά άλλα. Της απάντησα μόνο πως έχω 4 παιδιά να μεγαλώσω, να γίνω σωστοί άνθρωποι και να μην παίζουμε τις ζωές άλλων ανθρώπων και πως δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτούς. Της ευχήθηκα καλοτάξιδος ο γαμπρός, πως την λυπάμαι γιατί θα καταλάβει πολύ αργά, επειδή μου έλεγε ότι είναι πολύ άξιος άντρας και να μην περιμένει με τέτοια συμπεριφορά. Εγώ δεν την ενόχλησα, πως η ζωή μαζί του θα είναι ευλογημένη, και μετά την μπλόκαρα για να μην με αναστατώνει, αρκετά είχα και έχω να αντιμετωπίσω από μόνη μου. Λοιπόν, η φίλη αυτή έχει μια ιδιαίτερα ιδιόμορφη συνθήκη, λόγω του ότι οι επισκέψεις του πατέρα στα παιδιά γίνονται στο σπίτι της και εν την παρουσία της. Οπότε αναπόφευκτα έρχεται σε επαφή με τον πρώην της, ο οποίος πρώην της είναι το λιγότερο, να πω γελίος, δεν μ' αρέσει να λέω χαρακτηρισμούς, έτσι όπως τον περιγράφεις είναι γελία η συμπεριφορά του και η στάση του, καθόλου ανώριμη, καθόλου όρημη, καθόλου ανώριμη, καθόλου όρημη. Και λεπούρι βρήκε η φιλενάδα του, θα το ανακαλύψει στην πορεία, δεν μας ενδιαφέρει όμως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πως εσύ θα μπορέσεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, θα μπορέσεις να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση, θα μπορείς να είσαι συγκροτημένη ώστε να καταφέρεις να τα βγάζεις πέρα με όλα τα δύσκολα που έχεις να αντιμετωπίσεις και παράλληλα να είσαι και όσο το δυνατόν καλύτερη μητέρα για τα παιδιά σου. Καταρχάς,
Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να είσαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί του και να παρακολουθείς ό,τι λέει και ό,τι κάνει όταν είναι εκεί με τα παιδιά. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι το σπίτι σου. Ίσως να πρέπει να ξεκινήσεις μια ρουτίνα στην οποία όταν έρχεται αυτός να του αφήνεις τα παιδιά στο σαλόνι και εσύ να απομακρύνεσαι στο δωμάτιό σου ή στην κουζίνα ή σε κάποιο άλλο δωμάτιο του σπιτιού που να κάνεις δικές σου δουλειές και να μην έρχεσαι σε επαφή μαζί του. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις αν του στείλει μήνυμα η κοπέλα και αν αυτός έφυγε τρέχοντας για να μην στενοχωρηθεί η κοπέλα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις τι κάνει με τη φιλενάδα του. Καλά έκανες και την μπλόκαρες εφόσον σου μιλούσε με ασέβεια. Τώρα αν σε προσέγγιζε του στυλ να συνεργαστούμε για το πώς να διαχειριστεί ο πατέρας τη σχέση του με τα παιδιά του καλύτερα, αν αυτή η κοπέλα ήταν διαθέσιμη να βοηθήσει και να συμμετέχει βοηθητικά στην καλή σχέση του πατέρα με τα παιδιά, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί σε πολιτισμένες συνθήκες, σε πολιτισμένες καταστάσεις μπορεί η νέα σύντροφος του πατέρα να έχει μια συνεργασία, όχι φιλία, μια συνεργασία με τη μητέρα των παιδιών, προκειμένου να γίνει όσο πιο ομαλή η σχέση του πατέρα με τα παιδιά, και σε εκείνη τη συνθήκη δεν θα ήσουν και υποχρεωμένοι να ερχόσουν να συνεχώς σε επαφή μαζί του. Όμως δεν είναι αυτή η κατάσταση. Έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που έτσι όπως τον περιγράφεις δρά ανώριμα, δρά παρορμητικά, δεν είναι ένας δυνατός χαρακτήρας και μια συγκροτημένη προσωπικότητα που να έχει τακτοποιήσει τις υποθέσεις του. Φαίνεται σαν ένα εγωκεντρικό ανορίο το παιδί. Είναι έλλειψη ορίων και έλλειψη σεβασμού να πηγαίνεις να περιγράφεις την πρώην γυναίκα σου τα προβλήματα που έχεις με τη φιλενάδα σου. Τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω. Τώρα, για το κομμάτι της διατροφής, σου είχα πει και πέρσι στο βίντεο ότι υπάρχουν νομικές προστατευτικές δικλείδες προκειμένου να λαμβάνεις τη διατροφή. Ό,τι θέλει ας κάνει με τα χρήματά του, ας αγοράσει ακριβό χτυπωτή στη φίλη του, ας μην αγοράσει, ας κάνει το ένα, ας κάνει το άλλο. Είναι υποχρεωμένος όμως να δίνει τη διατροφή για τα παιδιά του. Αυτή είναι μια νομική του υποχρέωση, την οποία είναι υποχρεωμένος να την ακολουθήσει και υφίσταται νομικές κυρώσεις εάν δεν την ακολουθήσει. Δηλαδή δεν είναι θέμα συζήτησης το αν θα δώσει τη διατροφή ή όχι, πρέπει να δίνει τη διατροφή, είναι ασυζήτητο αυτό, να δίνεις τη διατροφή στον άνθρωπό μου και κάνει ό,τι θες μετά με τα λεφτά που σου απομένουν. Δεν είναι θέμα συζήτησης το τι θα κάνει, το αν θα δώσει τη διατροφή ή όχι, είναι αδιαπραγμάτευτο, όπως επίσης αδιαπραγμάτευτο πρέπει να είναι και το ότι είναι καλή ιδέα να έχει απρόσκοπτη επαφή με τα παιδιά του. Παραν τούτου όμως, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα επίσης να είναι προγραμματισμένες οι επισκέψεις με τα παιδιά, ώστε να μπορείς και εσύ να κανονίζεις την ώρα που θα είναι εκεί, να κάνεις κάτι άλλο και να μην έρχεσαι σε επαφή. Δηλαδή και για τα παιδιά και για σένα είναι καλό να υπάρχει ένα πρόγραμμα, να μην είναι όποτε μου φανεί και όποτε έχω όρεξη και όποτε θα με βολέψει, θα σπεταχτώ από το σπίτι να περάσω την ώρα μου, αν όντως αυτό συμβαίνει. Ρωτάς κιόλας στο βίντεο, στο mail που έστειλες, ότι εσύ δεν έχεις αρχίσει ακόμη να νιώθεις σαν ελεύθερη γυναίκα που να μην έχεις ανάγκη να λογοδοτήσεις. Είσαι πολύ νέα, είσαι 30 και κάτι, είσαι μητέρα 4 παιδιών, όλη σου τη ζωή σου ταλαιπωρημένη, γονεοποιημένο παιδί, είχες αναλάβει ευθύνες που στην ουσία αναλογούσαν στους γονείς σου οι ευθύνες αυτές και τις είχες αναλάβει εσύ από πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο για σένα να μπει στη διαδικασία του λειτουργώ σαν ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος άνθρωπος 30 χρόνων που δεν χρειάζεται να λογοδοτήσω σε κανέναν. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θες να παίρνεις αντικαταθλιπτική θεραπεία ή οποιαδήποτε ψυχοφαρμακευτική θεραπεία για άλλους. Η ψυχοθεραπεία όμως θα σε βοηθούσε πάρα πολύ στο να μπορέσεις να διαχειριστείς την νεαποκτηθείς ελευθερία σου και να μάθεις να λειτουργείς αυτόνομα, συναισθηματικά αυτόνομα. Ίσως θα σε βοηθούσε η ψυχοθεραπεία σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα το μάθεις σιγά σιγά. Είναι δύσκολη η συνθήκη σου. Έχεις την αγάπη όλων μας, έχεις τη συμπαράσταση όλων μας. Θέλω να σου δώσω θερμά συγχαρητήρια, γιατί μιλάς με εκτίμηση και σεβασμό και για τον πρώην άντρα σου και για τη φιλενάδα του. Δηλαδή δεν εκφράζεσαι με μίσος ή με αρνητικά
με ρητορική μίσους για αυτούς τους δύο ανθρώπους οι οποίοι σε στενοχωρούν από ό,τι διαφαίνεται από τα γραπτά σου. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Αυτό δείχνει τη δική σου ανθρώπινη ποιότητα. And stick to it και μείνε να είσαι ποιοτική, γιατί όσο είμαστε ποιοτικοί αυτό είναι καλό για μας και για τα παιδιά μας, και όταν χάνουμε την ποιότητα μας παθαίνει ζημιά η δική μας η ψυχή και τα παιδιά μας επίσης. Να είναι σε ένα περιβάλλον στο οποίο να εκφράζονται αρνητικά συναισθήματα και έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως το μίσος. Είναι διαφορετικός ο θυμός από το μίσος. Ο θυμός είναι ένα πιο ήπιο συναίσθημα, ανθρώπινο συναίσθημα, προστατευτικό. Το μίσος είναι ένα πιο έντονο περιπλεγμένο συναίσθημα το οποίο θολώνει το μυαλό. Καταλαβαίνω ότι εσύ δεν θέλεις καν να θυμώνεις και το γεγονός ότι στέλνεις αυτά που στέλνεις είναι ένδειξη της δικής σου αξίας, ανθρώπινης αξίας και πνευματικότητας και σε συγχαίρω γι' αυτό. Μπορείς να παρακολουθήσεις το κανάλι, έχουμε κάποια βίντεο για τη διαχείριση του θυμού, μπορείς να τα βρεις και αυτά και για να τα παρακολουθήσεις. Είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τα πας πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ περήφανη για σένα, όπως είμαι περήφανη και για την άλλη την κοπέλα η οποία είχε αναφερθεί και στο πρώτο βίντεο που έκανα για σένα, η οποία μας είχε στείλει email ότι στην εγκυμοσύνη των 5 μηνών εγκυμονούσα στον 5ο μήνα, χώρισε από τη σχέση της και αποφάσισε να γεννήσει και να μεγαλώσει το παιδί μόνη της, γιατί οι συνθήκες της σχέσης της δεν ήταν υγιείς. Ήταν μια κακοποιητική σχέση και η κοπέλα αυκίνη τα κατάφερε, γέννησε το παιδί της, το μεγαλώνει και είναι σε πολύ καλύτερη ψυχική συναισθηματική κατάσταση τώρα, 2 χρόνια μετά, παρά τότε που μου στέλνει το πρώτο mail. Είναι ευχάριστα αυτά τα updates. Μπορεί εσύ να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Έχω να σου πω όμως ότι είσαι σε πολύ καλύτερο σημείο από ότι ήσουν ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά θα είσαι πολύ καλύτερα. Έχεις την αγάπη όλων μας. Φιλιά.